Εγώ θα καλημερίσω τον κύριο Καντάτσιο, αλλά μαζί θα καλωσορίσω και τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη. Ο κύριος Μπαριτάκης και πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ομού Ηρακλείου, και χρησιμοποιώ αυτή την ιδιότητά σας, κύριε Μπαριτάκη, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε ότι από την αρχή, δηλαδή από τον Σεπτέμβρη που έγινε ο σεισμός και μετά, ποια ήταν η προσπάθεια που κάνατε και εσείς από τη δική σας την πλευρά, έτσι ώστε να βοηθήσετε με τις γνώσεις σας οικονομικά αυτούς τους ανθρώπους. Καλημέρα λοιπόν και στους δύο. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δουλιαράκη. Λοιπόν, κύριε Καντάτσιο, δεν ήταν μία ή δύο οι περιπτώσεις, ήταν περισσότερες οι περιπτώσεις, τουλάχιστον όπως αποδείχθηκε στη χθεσινή ημέρα, και φαίνεται ότι δεν έγινε από ένα, αλλά από διάφορα πιστωτικά ιδρύματα. Άλλοι το κατάλαβαν εγκαίρως και θέλησαν να βοηθήσουν, άλλοι ωστόσο δεν ήθελαν να βοηθήσουν, δεν ήθελαν να επιστραφεί, διότι εσείς απευθύνατε έκκληση χθες σε όλους τους πληγέντες μέσω της συχνότητας του 984 από νωρίς το πρωί, που είχαν πάρει χρήματα, έχουν πάρει χρήματα, να κάνουν το εξής: να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, αν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα, εφόσον οι άνθρωποι χρεωστούν και χρήματα προς το δημόσιο. Λοιπόν, για πάμε. Έτσι. Καλή σας μέρα και από μένα. Καλή μέρα και στον κύριο Μπαριτάκη και στους ακροατές σας. Όντως, αυτό έχει γίνει και σε περισσότερους από τους 2-3 που είχαμε εξ αρχής δεχτεί τις πρώτες καταγγελίες. Έχει ξαναεπανεληφθεί στο παρελθόν με άλλο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο όταν του καταθέσαμε το ΦΕΚ ο σύλλογος, είπε εντάξει, δεν το γνωρίζαμε, θα το λύσουμε εσωτερικά το θέμα και τοπικά, ας μην πάρει διάσταση. Όμως το συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα, το καινούριο που μας αναφέρθηκε χθες περιστατικό, ενώ κατατέθηκε το ΦΕΚ, δεν εννοείται στην νομική του υπηρεσία, σε τοπικό επίπεδο, σε κεντρικό επίπεδο, που σε τοπικό επίπεδο κατατέθηκε το ΦΕΚ, και μάλιστα σε ένα περιστατικό είπε ότι εμείς δεν το αναλαμβάνουμε, θα το στείλετε στα κεντρικά της Αθήνας. Στάθηκε λοιπόν και εκεί στα κεντρικά της Αθήνας και είπαν ότι εφόσον υπάρχει η εντολή δέσμευσης, μπλοκαρίσματος δηλαδή του λογαριασμού, εμείς θα προχωρήσουμε. Σε μία εκ των περιπτώσεων το αναφέρθηκε ότι εφόσον χρωστάς, εμείς θα σου πάρουμε μέχρι και τα 3.000. Σαφέστατα. Τι εννοείται δηλαδή μέχρι και τα 3.000? Μισό λεπτό. Χρωστούσε ο άνθρωπος 3.000. 7. Όχι, συγγνώμη. Χρωστούσε 3.000 και το ποσό ήταν 7.000. Μάλιστα. Και εκείνοι είπαν ότι παρά το ότι είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο αυτό το ποσό, παρά το ότι τους πήγατε το ΦΕΚ, κατατέθηκε από τον ενδιαφερόμενο, από το δικαιούχο, είπαν ότι εμείς θα προχωρήσουμε γιατί χρωστάς. Μα όλοι λένε ότι είναι παράνομο αυτό ως ενέργεια. Δηλαδή, πόσο χρειάζεται να το πεις για να το καταλάβει κάποιος? Για μισό λεπτό. Κύριε Μπαριτάκη, και εσείς χθες που επικοινώνησα μαζί σας, μου είπατε ακριβώς το ίδιο και αυτό επικαλούμε, ότι είναι παράνομο αυτό. Έτσι ακριβώς έχει η κυρία Δουλειράκη. Καλημέρα στον κύριο Καντάτσο, στους ακροατές σας. Εδώ υπάρχει παρανομία. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και δεν είναι μόνο νόμος, αλλά είναι και κάθε υπουργική απόφαση που αναφέρεται η χορήγηση πρώτης αρρωγής, είτε είναι αποζημίωση υποσκευής, είτε είναι στεγαστική συνδρομή, είναι για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Δεν έχει δικαίωμα κανείς να εκτελέσει οποιαδήποτε εντολή κατάσχεσης του συγκεκριμένου ποσό. Εδώ θα έπρεπε χθες κιόλας η πολιτεία, όπως έγινε γνωστό το συγκεκριμένο ζήτημα, να παρέμβει, να τιμωρήσει τους υπεύθυνους που έχουν κατασχέσει τα ποσά αυτά, να αποδεσμευτούν τα χρήματα και να είναι στη διάθεση των πολιτών για το συγκεκριμένο ιερό σκοπό που τους έχουν δοθεί. Τα χρήματα αυτά, κυρία Δουλειαράκη, δεν έχουν προέρθει από επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δεν έχουν προέλθει από οποιασδήποτε δραστηριότητες. Είναι χρήματα του κράτους, είναι κρατική αρρωγή, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν σπίτια, είναι στο δρόμο και είναι για να καλύψουν ζωτικές τους ανάγκες. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Θα πρέπει να επιμεληθεί η πολιτεία, το αρμόδιο Υπουργείο, να αποδεσμευτούν τα χρήματα, και θεωρώ ότι θα πρέπει να τιμωρηθούν και οι υπεύθυνοι, διότι παραβαίνουν
ξεκάθαρα την νομοθεσία. Η νομοθεσία είναι για να τηρείται και ειδικά δε από πιστωτικά ιδρύματα που γνωρίζουν, έχουν νομικές υπηρεσίες και ξέρουν. Όποιος δίνει τέτοιες εντολές είναι παράνομες, είναι καταχρηστικές και θα πρέπει να αντιμετωπίσει και τις αντίστοιχες ποινές του νόμου. Φαντάζομαι ότι αυτό το αναφέρεται εξαιτίας αυτού του οποίου υπόθηκε και από συγκεκριμένο δικαιούχο, ότι ξέρετε, παρά του ότι κατατέθηκε το ΦΕΚ στη νομική τους υπηρεσία, εντούτοις εκείνοι πάνε από τη δική τους την πλευρά, εμείς θα συνεχίσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτό αναφέρεστε, να φανταστώ. Άλλωστε, ποιος ο λόγος, κυρία Δουλγεράκη, να αναφέρεται αυτό ξεκάθαρα, ακατάσκετα, ισχύρα τρίτων, αφορολόγητα, ανεχώρητα? Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Τα λέει το κράτος, η πολιτεία, ότι είναι για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν μπορεί αλλιώς. Αλλιώς οι άνθρωποι αυτοί δεν θα είχε κανένα νόημα να τους δίναν τα χρήματα αυτά, αν είχαν την οποιαδήποτε ζηλή. Ξέρετε, χθες στη σελίδα του Βασιλόγου Σεισμόπληκτων διάβαζα ένα σχόλιο και θα το αναφέρω αυτό το σχόλιο, διότι ξέρετε, πολλές φορές όταν δεν γνωρίζουμε δημιουργούνται θέματα, ακόμα σε ό,τι έχει και να κάνει με την νομοθεσία. Χρωστώ. Η ΑΔΕ έρχεται και λέει ότι ξέρετε, αφού χρωστάς τα χρήματα αυτά θα πρέπει να κρατηθούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Έχω στο λογαριασμό μου ένα χ ποσό. Μέσα στον ίδιο λογαριασμό μπαίνουν, εφόσον αυτό έχω δώσει, και τα χρήματα της αρρωγής. Διάβασα ένα σχόλιο ως ερώτημα ενός ανθρώπου ο οποίος μπαρδεμένος ήταν και έλεγε, μα μήπως αν υπήρχε ένας άλλος διαφορετικός λογαριασμός τα χρήματα αυτά δεν θα τα κρατούσαν, ό,τι και αν είναι, είτε στον ίδιο είτε σε άλλο. Εγώ καταλαβαίνω από αυτά που λέτε ότι δεν μπορούν αυτά τα χρήματα να δεσμευτούν. Ακριβώς, είναι από συγκεκριμένη εντολή, δεν έχει σημασία, δηλαδή δεν πρέπει ο άνθρωπος να έχει 10 λογαριασμούς, φτάνει ο λογαριασμός. Εξετάζεται, κυρία Δουλειάκη, η πηγή προέλευσης των χρημάτων. Είναι ξεκάθαρα. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Μπορεί να υπάρχουν εντολές κατάσβεσης από διάφορους φορείς. Ασφαλιστικά ταμεία, ΕΔΕ και άλλους φορείς, ενδεχομένως δήμους. Αυτός που δεσμεύει τα χρήματα είναι το Τραπεζικό Ίδρυμα. Το Τραπεζικό Ίδρυμα, το οποίο έχει την εντολή για το συγκεκριμένο ποσό, δεν μπορεί να πάει να το δεσμεύσει. Οφείλει το ποσό αυτό να είναι αδέσμευτο, ξεκάθαρο. Και να είναι σε διάθεση του πολίτη όποτε θέλει να το χρησιμοποιήσει. Μάλιστα. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα. Μάλιστα. Ορίστε, κύριε Γκαντάτσιο. Ναι, έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο κύριος Βαϊτάκης, είναι που συνεχίζει, όπως βλέπετε, να βοηθάει τους σεισμόπληκτους έμπρακτα και ευεργά. Να μου μιλάτε λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν σας ακούω. Είστε πολύ βάθος, ναι, ναι. Κύριε Γκαντάτσιο. Ναι, ναι. Τώρα είναι καλύτερα. Ναι, ναι. Ωραία. Έτσι ακριβώς είναι, λέω, τα πράγματα. Το ποσό αυτό είναι ακατάσχεθο και αδέσμευτο. Πρέπει να είναι. Βέβαια κάποιοι στο συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα θέλουν να ερμηνεύσουν το νόμο με τα δικά τους μέτρα και τα δικά τους αθμά. Αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι. Το είπατε και χθες. Να ρωτήσω λοιπόν το εξής, ότι και σαφέστατα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βλέπετε ότι υπάρχουν τέτοιες αδικίες, ότι εσείς θα σταθείτε αρρωγός, είσαστε εκείνος ο οποίος είπατε στη χθεσινή ημέρα ότι απευθύνω έκκληση προς τους σεισμόπληκτους να κοιτάξουν τους λογαριασμούς τους, να ελέγξουν, να δουν τι γίνεται, και είσαστε και εκείνος που είπατε επίσης χθες ότι σε περίπτωση που δεν αρθούν αυτές οι αδικίες ότι θα προσφύγετε στη δικαιοσύνη. Συνεχίζετε και σήμερα, βλέποντας ότι κάθε ώρα που περνά και κάτι διαφορετικό προκύπτει, ότι θα συνεχίσετε με τον ίδιο ρυθμό, επιμένετε σε αυτή σας την απόφαση ως σύλλογος? Ναι, κυρία Δουλγεράκη, δεν μπορούμε. Είναι κάτι δεδομένο ότι θα υπερασπίσουμε τα μέλη μας. Είναι αυτονόητο. Μάλιστα, χτες με ειδοποίησαν ένας σεισμόπληκτος ότι η τράπεζα του έστειλε και εγγράφος την απάντηση και είπε ότι εφόσον έχει περάσει το διάστημα των 30 ημερών, ακούστε τώρα, νέα ερμηνεία, το διάστημα των 30 ημερών τα χρήματα πάβουν να είναι ακατάσχετα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Μισό λεπτό, να μας το ξαναπεί, να μας το ξαναπεί για να δώσετε την εξήγηση, κύριε Μπαρυτάκη. Για ξαναπείτε το αυτό, κύριε Γκαντάτσιο, ποιο διάστημα 30 ημερών.
το 30 ημερών από την κατάθεση μέσα στο λογαριασμό και τα χρήματα δεν χρησιμοποιήθηκαν, πάβει, λέει, το ακατάσχετο, έτσι το είπε η τράπεζα. Πάβει το ακατάσχετο και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει τα χρήματα. Μα υπεύθυνος γι' αυτό είναι ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό που κρατιούνται σήμερα τα λεφτά, τα 66 εκατομμύρια δεσμευμένα, ή με την έννοια ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γιατί δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες. Γιατί δεν στέλνουν το λογαριασμό άλλο, δεν το έχω καταλάβει αυτό. Κύριε Μπαριτάκη, ισχύει κάτι τέτοιο? Δεν ισχύει καταρχήν, προσέξτε. Οι άνθρωποι αυτοί είναι όμοιροι της γραφειοκρατίας. 18-19 μήνες μετά το σεισμό, επί της ουσίας, ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει. Δηλαδή, και να θέλει κάποιος να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά, δεν μπορεί, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες με υπηρετιότητα του ελληνικού δημοσίου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμως, πουθενά δεν αναφέρεται το διάστημα των 30 ημερών. Τα χρήματα αυτά έχουν ένα σκοπό, και ο σκοπός αυτός ισχύει μέχρι να χρησιμοποιηθούν οριστικά από τον δικαιούχο. Τα 30 μέρες όλα αυτά να το αφήσουν, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να στηριχτούν και πρέπει να στηριχτούν από την ίδια την πολιτεία. Άμεση επέμβαση, παρέμβαση, όπου έχουν δεσμευτεί να αποδεσμευτούν, και τελειώνει με, ακόμα και αν χρειαστεί, να δοθεί κάποια εγκύκλιο προς τις τράπεζες ή από την Τράπεζα της Ελλάδος προς τα πιστωτικά ειδήματα, να πάψει αυτή η ταλαιπωρία που υφίστανται ήδη ταλαιπωρημένοι πολίτες της Μόπλης. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν μέσα σε 30 μέρες δεν τα έχετε χρησιμοποιήσει, τότε πάβει το ακατάσχετο, όπως λένε, όπως είπαν σε κάποια περίπτωση, όπως καταγγείλει ο κύριος Γκαντάτσιος. Κάθε μέρα θα ακούμε και κάτι διαφορετικό και κάτι καινούριο. Ξέρετε, κύριε Γκαντάτσιο, και τελειώνω με αυτό το ερώτημα και κλείνω την κουβέντα, ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες ερωτήσεις στην Βουλή από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που ζητάνε και την παρέμβαση άμεσα της πολιτείας. Εσείς από τη δική σας την πλευρά ετοιμάζετε ενδεχόμενα κάτι εκτός από όλα αυτά τα οποία έχετε πει? Θα κάνετε κάτι άλλο? Κοιτάξτε, θα περιμένουμε αυτές τις μέρες μήπως και το θέμα λυθεί, γιατί το παρακολουθούμε. Από εκεί και πέρα θα δούμε στην πορεία τι πρέπει να κάνουμε. Σίγουρα δεν θα μείνει έτσι πάντως. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλημέρα σας. Καλά, καλή σας. Καλημέρα.